Οξύ επίθεση στο συνασπισμό και προσωπικά στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Θόδωρος Πάγκαλος. Είναι η πολιτική των τραμπούκων. Και... είναι το κόμμα των τραμπούκων. Μια στιγμή. Παρακαλώ. Και το λέω ανοιχτά και χωρίς κανένα φόβο. Γιατί βαρύτατα φύγουν την αξιοπρέπειά μου και την αξιοπρέπεια όλων άλλων Ελλήνων πολιτών που δεν συμφωνούν μαζί τους. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι πίσω από τους αγανακτισμένους κρύβονται, όπως είπε, δεξιοί και οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ που τους ενδιαφέρει να προφυλακίζουν πολιτικούς. Οι μασκοφόροι, κουκουλοφόροι, αυτοί οι επικίνδυνοι. Αυτοί. Κατ' άνθρωποι ήταν αυτοί. Ναι, κινήθησαν στην επάνω πλατεία και ξεδιώχθησαν. Από τους αγανακτισμένους επίσης. Ναι, από τους αγανακτισμένους, αλλά ποιους αγανακτισμένους. Είναι άλλου. Άλλη στάση η επάνω πλατεία. Ναι, αλλά το έτσι, μεγαλύτερο αριθμό είναι οι άνθρωποι αυτοί που είναι δεξιά στάση η απάνω πλατεία. Πήγαν στην κάτω πλατεία, ποιο του αγκάλιασε. Του έβαλε μέσα και του προστάτευε από την αστυνομία. Εκεί ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, στην κάτω πλατεία. Το ακατάσχετο ευρεολόγιο εν είδη προγραμματικών δηλώσεων του κυρίου Πάγκαλου σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή δικαιολογεί και την παρουσία του στη νέα κυβέρνηση. Δεν πρόκειται περί αιμονής συγγραφικότητας του ιδίου, αλλά περί επικίνδυνης αντιδημοκρατικής τακτικής, απάντησε ο Δημήτρης Βίτσας από το συνασπισμό. Ο κανόνας του ελληνικού. Ο κ. Πάγκαλος υποστήριξε ακόμη πως το δημόσιο πρέπει να περιοριστεί η μονιμότητα εκτός από υπηρεσίες όπως τα σώματα ασφαλείας, η στρατιωτική, η εκπαιδευτική και η εφοριακή. Ενώ αποκάλυψε ότι για τη φράση του «Μαζί τα φάγαμε» γράφει βιβλίο που θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.